Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Μπορεί τα κόκκινα δάνεια να διαμορφώθηκαν στα 100,4 δισεκατομμύρια ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου, ωστόσο οι θεσμοί θεωρούν πως ο μόνος τρόπος να μειωθούν είναι να προχωρήσουν οι πληστηριασμοί και να κλείσει η πόρτα του νόμου Κατσέλη για όσους προστρέχουν σε αυτόν για προστασία. Οι αλλαγές που συμφώνησαν κυβέρνηση και θεσμοί στο πλαίσιο της τεχνικής συμφωνίας οδηγούν σε επιπλέον αυστηροποίηση του νομοθετικού πλαισίου. Ενδεικτικά, το δικαίωμα ενός οφειλέτη που ζητά υπαγωγή στο νόμο Κατσέλη δεν θα κρίνεται από το δικαστήριο, αλλά από την αρχή και αφού πρώτα γίνει άρση του τραπεζικού του απορρίτου για να διαπιστωθεί εάν διαθέτει χρήματα ή όχι. Ομοίως, οι αιτήσεις οφειλετών που έχουν μεταβιβάσει ακίνητα θα κόβονται αυτομάτως. Το πλαίσιο θα γίνει πιο αυστηρό και για όσους υπάγονται ήδη σε αυτόν, καθώς θα χάνουν αυτομάτως την προστασία από τα καταδιοκτικά μέτρα των πιστωτών, όσοι πιαστούν να αποφεύγουν ή να πάβουν ανετιολόγητα να ανταποκρίνονται στο συμφωνημένο πλάνο αποπληρωμής της οφειλής τους. Τώρα, το να πάρει κάποιος την απόφαση να μεταναστεύσει για να εργαστεί στο εξωτερικό δεν είναι απλή υπόθεση σε προσωπικό επίπεδο, αλλά και η γραφειοκρατία που συνοδεύει την κίνηση αυτή είναι σημαντική, ειδικά όσον αφορά στην ενημέρωση της εφορίας. Οι φορολογούμενοι που θα γίνουν κάτοικοι εξωτερικού θα πρέπει να περάσουν από τη ΔΟΗ τους και να δηλώσουν όχι απλώς το νέο τόπο διαμονής, αλλά και τη νέα φορολογική τους κατοικία. Όσοι αποκτούν εισοδήματα στο εξωτερικό φορολογούνται στη χώρα που μετέφεραν τη φορολογική και πραγματική τους κατοικία, ενώ στην Ελλάδα δηλώνουν εγχώρια εισοδήματα ή περιουσιακά στοιχεία, αν τυχόν υπάρχουν. Για να πραγματοποιηθεί φορολογικά η διαδικασία μετακατάσταση, θα πρέπει ο κάτοικος εξωτερικού να μεταφέρει το άφημί του στη ΔΟΗ κατοίκων εξωτερικού. Ειδικά όσοι μετέβαλαν τη φορολογική τους κατοικία για το φορολογικό έτος 2016 μπορούν να υποβάλουν τη δήλωσή τους έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2017. Το Netflix, το μεγαλύτερο διαδικτυακό συνδρομητικό κανάλι στον κόσμο, ετοιμάζεται να προσθέσει μια νέα κατηγορία εκπομπών στο πρόγραμμά του, που μέχρι τώρα περιλαμβάνει ταινίες, σειρές, ντοκιμαντέρ, startup κομμωδία και reality. Τις διαδραστικές σειρές για ενήλικους θεατές. Η ανταπόκριση σε παιδικές σειρές που έδιναν τη δυνατότητα στους μικρούς θεατές να επηρεάσουν την εξέλιξη της ιστορίας έπεισε τον επικεφαλής περιεχομένου του καναλιού ότι αξίζει να δοκιμαστεί μία παρόμοια σειρά για ενήλικες. Ο θεατής θα μπορεί να επιλέξει την εξέλιξη της υπόθεσης που επιθυμεί και στη συνέχεια να επιστρέψει και να δει την ίδια σειρά, αλλά με διαφορετική εξέλιξη. Ενδιαφέρον. Πτωτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με τον γενικό δικτυμόνα κυμαίνει σε 726,34 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,57% σε πτώση και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Με περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.